centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Δεν είναι μόνο το Big Brother. Μας έδωσε την ευκαιρία σήμερα, ναι, να πούμε και τις τρεις ενότητες. Θα πούμε και για τις τρεις, βεβαίως. Γιατί έτσι τόλμησα να, τον Ιούλιο να βάλω τρεις στόχους, να πάρω τρία καρπούζια. Πρόσεξε με όμως. Έχεις 20 λεπτά για να τα πεις και τα τρία. Ευελπιστώ με ένα δημοσιογράφο σαν και σαν ένα προγράμμα να τα κάνουμε. Λοιπόν. Γεια σου, mother. Λοιπόν, βλέπεις, για σένα ήρθε και η mother εδώ, φαντάζομαι. Πρώτα απ' όλα τον Ιούλιο βάλαμε. Ήθελα να. Ήταν επιλογή μου να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να κρατήσω τρία καρπούζια σε ένα, ένα μασχάλι. Ναι. Και αυτά ήταν. Ο πρώτος στόχος ήταν η Καστοριά. Αυτή είναι η μεγάλη καψούρα. Που έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ρόστερ άξιο και ικανό όπως είδαμε την κατηγορία αυτή. Γιατί πλέον από εδώ και πέρα μπαίνουν στόχοι. Δεν γυρίσαμε ούτε για να βγάλουμε μεροκάματο, ούτε για να σελκύσουμε όπως στο παρελθόν πολύ σε αυτό το όνομα, σε αυτή την ιστορία. Ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε. Ο προγραμματισμός ξεκίνησε από πέρσι. Πέρσι το δηλώσαμε και δεν θέλω να λένε λόγια που δεν έχω πει. Ήτανε άκρος δημοσίων σχέσεων και συμμετοχής. Το καταφέραμε. Και εξυγίανσης. Φέτος λοιπόν μπαίνει ο πρώτος στόχος για το πρώτο πρωτάθλημα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Σίγουρα είναι αντίξωση στις συνθήκες που ξεκινάμε. Γιατί κανείς δεν σέβεται την ιστορία αυτή της ομάδος. Παρά τα αυτά, όλοι θέλουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία και το όνομα της Καστοριάς. Ο χρόνος θα είναι ο καλύτερος κριτής για όλους μας. Ξεφεύγουμε λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί. Πάντως ξεκίνησες από τη είδα. Ξεκίνησες. Ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Περίμενα να το αναφέρετε, δεν το αναφέρατε, κύριε Νατσούλη. Ναι. Γι' αυτό έβαλα πρώτο θέμα την Καστοριά σήμερα, γιατί γι' αυτό έπρεπε να είναι. Σωστό. Απλά μέσα από το σταθμό σας και να σας πω κάτι που έγινε χθες το βράδυ και είχαμε μία. Άκρος, μπορώ να πω, οικονομική συμφωνία με, με το τοπικό διαμέρισμα του Δισπηλιού. Μάλιστα. Που βρήκα ανθρώπους, πραγματικά τοπικιστές, που αγαπάνε τον τόπο τους, συνάμα το Δήμο τους, γενικότερα τον τόπο τους. Και τους είδα πολύ ενεργούς. Πολύ ωραία. Και αυτό μου άρεσε, ότι βρήκα μια οικογένεια, είναι για μένα πάντα οι άνθρωποι που συνεργάζομαι, γιατί το μόνο μας μέλημα είναι η αλήθεια. Είναι το μόνο μας όπλο και μόνο με αυτό μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Πάμε λοιπόν να ευχηθούμε καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα της Β' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς, που ακόμα έχουμε πολλά ερωτηματικά και νομίζω όλοι στο ποδόσφαιρο πώς θα γίνονται τα μάτς, τι προϋποθέσεις θα υπάρχουν, τι θα ισχύει. Είναι πολλά ακόμη τα ερωτηματικά. Υπάρχουν κανονισμοί, όπως και εμένα με βλέπετε με τη μάσκα μου. Έτσι όλοι οι ποδοσφαιριστές απέκτησαν τη μάσκα τους. Υπάρχουν τα αντισηπτικά. Αυτή την ώρα αυτό το. Δεν ξέρω αν θα γίνουν και τα τεστ πριν τη σεζόν για τους παίκτες. Στην αρχή ήταν υποχρεωτικό και ο θερμομέτρης. Τώρα ήρθε χαρτί που δεν είναι υποχρεωτικός ο θερμομέτρης. Εμείς θα πάμε σύμφωνα με το τι θα μας λέει. Ωραία. Η Ένωση, η οποία είναι υπεύθυνη ανάμεσα σε εμάς και στην Ομοσπονδία. Ο πρώτος στόχος λοιπόν προχωράει, η ομάδα της Καστοριάς. Δεύτερος. Δεύτερος στόχος λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε και σε μια ηλικία, κύριε Χρήστο, άσχετα άμα δεν μας φαίνεται, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και την αποχή μας από αυτήν τη ζωή. Κάτσε, μισό λεπτό, μην λες τέτοια εδώ τώρα. Αρχίσουμε να βαράμε τα ξύλα. Γι' αυτό με αγαπάς, γι' αυτό με αγαπάς. Μα γιατί τι είναι τώρα, είναι δυνατόν, τι είναι αυτό. Μα εγώ έχω αυτό το προτέρημα, θέλεις να το πω, ότι σκέφτομαι και το μετά. Αφού φύγω από αυτό το πλανήτη, από αυτή τη ζωή. Τι τα λες αυτά, βρε Παναγιώτη. Μα έτσι δεν με πίστεψαν και πολλοί θεσμικοί παράγοντες αυτού του τόπου, Χρήστο. Εγώ από το 12 και μετά έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην προσφορά. Ό,τι μπορέσω να προσφέρω μέχρι που θα φύγω από αυτό το πλανήτη. Εντάξει, για να είμαστε, να είσαι απόλυτος και να μην στεναχωριέσαι για αυτά που λέω. Εγώ τα λέω. Εγώ θέλω να ακούω τους ανθρώπους με τα αισιόδοξα. Δεν θέλω να μου λένε τέτοια. Μα θα είμαι αισιόδοξος μέχρι τα 103, 105 εντάξει, που θα ζήσω. Έτσι, έτσι. Εκεί τώρα να σε παραδεχθώ. Αλλά δεν πάβει όμως. Χτύπα ξύλο όπως έκανες. Ζωή είναι. Κανένας δεν είναι εδώ μόνιμος. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, βλέποντας το διαφημιστικό του Big Brother, θεώρησα ότι είναι μια ευκαιρία για μένα, ναι, να προσφέρω στον τόπο μου. Και το έκανα γι' αυτό και τους προκάλεσα εχθές με ένα μήνυμα στο Messenger της παραγωγής. Ότι ναι μεν φαγώθηκα
Από τον αντιδήμαρχο. Ο αντιδήμαρχο. Λόγω γιατί... ηλικία, κοίταξε. Εκεί είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητήθηκε με έναν άνθρωπο εκεί από το Sky. Ναι. Ήταν προσωπική επιλογή του Μικρούτσικου. Μάλιστα. Ο οποίο πρόσκειται στην Νέα Δημοκρατία, ήταν με τη Νέα Δημοκρατία αντιδήμαρχο, μετά έχασε τι εκλογέ και τώρα. Το είπε α, και πάει στον και αέρα. Κομματικά δηλαδή. Δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε γιατί, αν σας πω τα τρία πράγματα που νικήσανε το βιογραφικό μου, που δεν έπρεπε να νικηθεί γιατί το 25ο ερώτημα στο οποίο θα αναφερθώ τελευταία, κάλυπτε τα πάντα. Τα τρία στοιχεία λοιπόν ήταν ότι σε ένα ερώτημα, τι πιστεύετε για τον εαυτό σας, ότι είστε, εγώ έγραψα αυτό που είμαι αρχιεραγώγητος και ανιδιοτελής. Έγραψα και το άλλο ότι ήμουν σε άλλο ερώτημα υποψήφιος με την πλεύση ελευθερίας και μάλιστα. Όταν ένας κριτής αυστηρός όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με επιλέγει να είμαι εκπρόσωπος του τόπου μου στο κόμμα, γιατί εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κόμματος στην Καστοριά, εγώ είμαι εκπρόσωπος της Καστοριάς στο κόμμα. Γι' αυτό το ξέρει καλύτερα η Ζωή και από εμένα. Γι' αυτό και με έχει εμπιστοσύνη. Από εκεί και πέρα. Μέτρησε περισσότερο η κουβέντα του Μικρούτσικου γιατί δεν ξέρουμε την προσωπική σχέση που έχουν. Υπάρχει νόμος για το πώς. Η παραγωγή είναι επιλέγει όποιος θέλει. Ακριβώς. Ναι. Ο άνθρωπος όμως της παραγωγής, ο Τούρκος, είναι πολύ κοντά με τον Μικρούτσικο και αυτό μέτρησε. Και αυτό επέλεξαν. Και εγώ. Πιστεύεις ότι θα χάσει τον Big Brother που δεν είσαι μέσα? Του το έγραψα κιόλας ότι θα χάσετε και σε ακροαματικότητα αλλά και στα κοινωνικά μηνύματα που ήθελα να στείλω μέσα από αυτά τα παιδιά. Γιατί εγώ θα γινόμουν πιο μικρός από αυτούς. Έχω την ικανότητα αυτή και να γίνω γιατί έχω κάνει και συνήθως σε κοινόβιο. Αυτά τα παιχνίδια έχουν χαρακτήρες και γι' αυτό λέμε ότι ας πούμε στον χαρακτήρα που ήθελαν τύπου αντιδημάρχου, έτσι, βεβαίως. Είστε κοντά σε αυτό τον τύπο, είστε ας πούμε του ίδιου στυλ. Κοίταξε, το πιστεύω και έτσι είναι, αλλά δικαιώνομαι ότι ο Μικρούτσικος πήγε να τον περάσει σαν ηγέτη μέσα. Αυτό όμως γύρισε μπούμεραγκ σε όλους και δικαιώθηκα χθες με την ψηφοφορία που είδα, που ήταν ο πρώτος αποχωρήσεις. Πρόσεξε τώρα. Και πάλι έχω 1% ότι μπορεί να βρει έναν τρόπο για να τον κρατήσει. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Να. Την περίπτωση να μπει στο παιχνίδι στην πορεία την έχεις δει? Συζητιέται αυτό, αλλά. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Ναι. Γιατί αν. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε τέλη Σεπτέμβρη. Έγινε άρον-άρον. Για πολλούς λόγους, τους οποίους μαθαίνουμε σιγά-σιγά, θα τα λέμε όμως στην πορεία και μέσω social. Πιστεύω. Να. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα είμαι από τους πρώτους που θα καλέσουν. Αλλά ίσως για να ισορροπήσουν τα. Γιατί αυτό το παιχνίδι και όλα τα παιχνίδια έχουν αυτές τις εισόδους εκ των υστέρων. Ναι. Ναι. Εγώ απλά για να δικαιώσω το 25ο ερώτημα από το βιογραφικό. Τι ήταν αυτό το 25ο τέλος πάντων? Ήτανε τι θα κάνετε το έπαθλο, αν το κερδίσετε. Και εγώ έγραψα και γι' αυτό τους προκάλεσα προχθές το μήνυμα να σηκώσουν το βιογραφικό το δικό μου και το βιογραφικό του αντιδημάρχου. Και αν κάποιος πει ότι. Κάπου υστερώ, δηλαδή με καλύπτει ο κύριος, τότε να δεχθώ για τον τόπο μου, για τους σκέφτομαι ανθρώπους. Σκέφτομαι να είσαι μαζί με αντιδήμαρχο μέσα, τι έχει να γίνει. Μπα, θα τον κολλήσω στον τοίχο. Φάνηκε ο άνθρωπος ότι είναι φουφρού και αρώματα, άστο. Θα τον κολλήσω, λοιπόν, σκέψου. Καταρχήν, τώρα, Big Brother και εσύ και ο αντιδήμαρχος μέσα. Φέρθηκε ρατσιστικά, εντάξει. Σε πολλά σημεία. Κοίταξε να δεις το παιχνίδι αυτό, γι' αυτό βάζουν κόντρα όλοι εκεί, γιατί καταλαβαίνεις. Στο παιχνίδι αυτό προωθούν περισσότερο την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, και την κόντρα και τους κόντρα ρόλους. Σημασία έχει εκεί να μπορείς να κρατήσεις ισορροπίες στην ιδιαιτερότητα. Να είσαι άνθρωπος, όχι ο σκοτώνω. Δεν θα ξαναγαπήσω. Να ακούσουμε και μια. Ευχαριστώ. Και λίγο Κασατζίδη. Ευχαριστώ. Σίγουρα δεν θα ξαναγαπήσω, γιατί είναι τόσο η μεγάλη αγάπη μου για το όνομα Καστοριά που έχω παντρευτεί την Καστοριά, τι να κάνω. Λοιπόν, αναμένουμε τι θα γίνει για τη συνέχεια λοιπόν και εδώ. Εντάξει, απλά το 25ο πώς το βλέπεις το πηγαίνει τώρα, πώς το βλέπεις ας πούμε, το παρακολουθείς αρχικά ή δεν έχεις χρόνο? Ναι, κάθομαι, με παίρνει ο ύπνος εκεί. Α, πολύ ωραία. Άμα σε παίρνει ο ύπνος, τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα? Όχι, να καταλάβεις. Μπαίνω να δω τις κινήσεις όλες. Πάει σύμφωνα με το ό,τι πίστευα και έκανα. Πίστευα ότι θα είναι ο πρώτος που θα ψηφιστεί για έξοδο. Και αυτό έγινε χθες και μόλις το είδα έτσι. Δηλαδή, δικαιώθηκα απέναντι στην παραγωγή. Και ζητάω εγώ με το μήνυμά μου στην παραγωγή
να σηκώσουν το βιογραφικό. Γιατί το 25ο ερώτημα, λοιπόν, κύριε Νατσούλη, ήταν τι θα κάνετε αν κερδίσετε το έπαθλο των 100.000. Για πες μας γι' αυτό το ερώτημα. Εγώ, λοιπόν, και είναι καταγεγραμμένα όλα, δήλωσα όνομα νομικού συμβούλου, όνομα δικηγόρου, όνομα συμβολογράφου, ότι βάσει αυτών θα κατανεμηθεί το 50% σε κοινωνικές δομές του νομού Καστοριάς. Και θα τα αναφέρω τα τέσσερα, γιατί το ένα θα ήταν ένα ιδιαίτερο ταμείο, το οποίο που θα αισθανόταν ανάγκη ο νομικός μου σύμβουλος να είναι και παρέδει. Αρκετά τα λεφτά, νομίζω 100.000, δεν είναι. 150 είπα θα πάνε σε αυτό το ταμείο, που θα μοιραστούν σύμφωνα με αυτούς τους ανθρώπους που θα κρίνουν τις ανάγκες. Και τα 50 θα τα βάζει στην 50, ομάδα μάλλον. Λογικό. Γιατί η ομάδα είναι η ζωή μου και όπως είπα θα αναβαθμίσω τη ζωή μου. Άρα θα αναβαθμίσω την ομάδα. Πάλι θα το κάνουμε την ομάδα. Γιατί η ομάδα δεν χρειάζεται πολλά λεφτά, φίλε. Μέχρι εκεί που θέλω να την πάω, εκεί που ήμασταν. Μετά θα έρθει επενδυτής από έξω για να πάει ένα βήμα παραπάνω που πρέπει να πάει. Τα τηλέφωνα συνεχίζουν. Δεν είναι κατηλημένα, παιδιά. Δεν είναι κατηλημένα. Ποια είναι? Ότι χτυπάνε συνέχεια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό γιατί μου στέλνετε μηνύματα εδώ. Προσπαθήστε. Δύο τηλέφωνα. Η Έλενα καταγράφει. Γίνεται χαμός. Σπάντα ρεκόρ και σήμερα από ότι βλέπω 17 συνολικά τα δώρα μας. Τα οποία θα μας κάνει την τιμή να τα κληρώσεις, κύριε Παναγιώτη, μετά, έτσι. Πόσα είναι, είπες? 17. Ήθελα να γράψω για αριθμό στο κίνο. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε και από το Big Brother και πάμε. Το επόμενο είναι η πολιτική ιδιότητα που απέκτησα τα τελευταία χρόνια. Το αφήνεστε επίτηδες τελευταίο ή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για σένα επίσης? Μπορώ να σου πω ότι είναι ιδιαίτερο, γιατί δεν βλέπω την πολιτική όπως την βλέπουν. Απλά την είδα σαν ένας εργάτης να μπω να προσφέρω, ναι, βάσει του μέντορας μου, την οποία λατρεύω. Και όσο θα ζω, αυτή είναι που με κράτησε φυσικά στην Ελλάδα και ασχολήθηκα με τα υπόλοιπα. Γιατί είχα, όπως είπα και πέρσι, θέση να φύγω Άμστερνταμ, Ολλανδία και να παίρνω 2.500 το μήνα, να περνάω καλά και από εκεί να κρίνω τα πράγματα στην Καστοριά, όπως κάνουν πολλοί. Παρά τα αυτά, προτίμησα να μείνω στην Καστοριά με προσωπικό κόστος και να παλεύω. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο πεδίο. Βέβαια, εκλογές μάλλον δεν θα έχουμε σύντομα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ποτέ αλλά... μιλές ποτέ. Α, εντάξει, σωστό και αυτό. Για τον νομό και εδώ. Μόνο. Πάντα, μα, αυτό. Γιατί λογικά είναι πολύ δύσκολο να βγάλει βουλευτή εδώ στην Καστοριά η. Κύριε Νατσούλη, προβοκάτορα, δεν θα λες τέτοια πράγματα. Ο λαός ξυπνάει. Ο λαός έχει τη δική του πλέον επιλογή. Λέω με τα σημερινά δεδομένα. Και μη σε ξανακούσω, θα πας με τα παιδιά στην κάλπη. Κατάλαβες. Αν εμείς η δική μας ηλικία που γνωριζόμαστε 33 χρόνια, ναι, εάν εμείς δεν αποδεχθούμε την αλήθεια να την περάσουμε στα παιδιά σας, τα οποία θα τα περάσουν στα παιδιά τους με τα δικά τους αίσθηκτα, να διώξουν τα δεσμά που μας καλύπτουν, θα είμαστε άλλα 400 χρόνια εχμάλωτοι. Μπορεί λοιπόν η ζωή Κωνσταντόπουλου να βγάλει, να μπει στη Βουλή, είναι το αρχικό στόχος. Αυτό είναι δεδομένο. Και από εκεί και μετά να γίνει μεγάλη ανατροπή στο νομό. Και εύχομαι να είναι ο νομός Καστοριάς που θα πάει σε ένα άλλο είδος πολιτικής, σε ένα άλλο είδος εκπροσώπησης του νομού. Όχι πολιτικού χαρακτήρα, αλλά εργασιακού, προσφοράς, για να προσφέρεις τον τόπο σου. Εσύ βλέπεις ότι ο κόσμος ασχολείται με τα κόμματα, τις πολιτικές, τους πολιτικούς. Ένα γενικά μεγάλο ποσοστό, ναι, επηρεασμένο από εσάς. Μάλιστα. Δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, μιλάω για το ΜΟΜΕ. Ναι, μα έτσι είναι, ναι, λογικά. Ναι. Χρήστο μου, όταν δεν βγαίνεις έξω να κάνεις την έρευνα και περιμένεις να σου στείλει ένα δελτίο τύπου η περιφέρεια ή ο Δήμος ή η κεντρική εξουσία, που όλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ναι, βλέπεις τώρα, εγώ ψηφίζω έναν δήμαρχο που τον θέλω ηγέτη στον τόπο μου, ρε παιδί μου. Δεν με νοιάζει ποιο, αυτός είναι ο Μητσοτάκης που είναι αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός ή οτιδήποτε για τον τόπο μου. Τέτοιον δήμαρχο ήθελα να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Έτσι θα αλλάξουμε την κοινωνία μας. Γιατί αυτή η κοινωνία είναι δική μας. Τι θα θέλεις να γίνει σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή, ποιο μπορεί να είναι το όνειρό σου εδώ? Το πρώτο πράγμα είναι να αναπτυχθούμε σε πολλούς τομείς για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την κοινωνία μας, να την μεγαλώσουμε, να την κρατήσουμε πρώτα απ' όλα και μετά να την μεγαλώσουμε. Όταν όμως προσπαθείς πάνω σε αυτά, ειλικρινέστατα σας μιλάω και ξέρετε πολύ καλά, και πέρσι την επένδυση που έφερα στον πρωτογενή τομέα. Ναι, λείπει η δουλειά από τον νομό. Η θέληση. Λείπουν οι ιδέες από τον νομό. Λείπουν τα μεγάλα έργα από τον νομό. Θέληση, τι λείπει από τον νομό? Η θέληση και τα συμφέροντα είναι αυτά που σταματάνε το κάθε τι. Δεν υπάρχει θέληση και υπάρχουν μόνο συμφέροντα.
Καστοριάτικος. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.